παραπάνω από τους μισούς Βρετανούς πιστεύουν ότι η τελετή της στέψεως του βασιλιάς Καρόλου στις 6 Μαΐου δεν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από το κράτος σε μια περίοδο που αυξάνεται το κόστος διαβιώσεως σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Μόνο το 32% θεωρεί ότι το κράτος οφείλει να χρηματοδοτήσει τις εκδηλώσεις προς τιμή του μεγαλύτερου γιού της βασιλίσσας Ελισάβετ και της βασιλικής συζύγου Καμίλα. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, πιο επικριτική στάση τηρούν οι νέοι της ηλικιακής ομάδος 18 έως 24 ετών. Διαφωνούν με την κρατική χρηματοδότηση σε ποσοστό 62%. Το ποσοστό αυτό πέφτει όσο αυξάνεται η ηλικία των ερωτηθέντων. Είναι στο 55% στα άτομα ηλικίας 25 έως 49 ετών, στο 46% στις ηλικίες 50 έως 64 ετών και στο 44% στους άνω των 65 ετών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το λογαριασμό της στέψεως ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τα ανάκτορα του Buckingham. Οι εκδηλώσεις εκτιμάται όμως ότι θα στοιχήσουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Το θέμα προκαλεί αντιδράσεις σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στη Βρετανία έχει ξεπεράσει το 10% και η κοινωνική κρίση οδήγησε σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε πολλούς τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι μεταφορές. Αντιμοναρχικές οργανώσεις κατήγγειλαν το υψηλό κόστος της στέψεως. Είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο εκατομμυρίων ανθρώπων που υποφέρουν από την κρίση του κόστους διαβιώσεως, είπε ο Graham Smith της ομάδος Republic που στις 6 Μαΐου σκοπεύει να διαδηλώσει ζητώντας την κατάργηση της μοναρχίας. Το 1953 η στέψη της βασιλίσσας Ελισάβετ κόστισε 912.000 στερλίνες που σήμερα ισοδυναμούν με 20,5 εκατομμύρια λίρες. Η στέψη του πατέρα της Γεωργίου του Έκτου στήχησε 24,8 εκατομμύρια λίρες σε σημερινές τιμές, ήταν δηλαδή η ακριβότερη τελετή των τελευταίων 300 ετών.